Ένα, δύο, πώς μας ακούτε, παιδιά. Φίλες και φίλοι, για χαρά. On the road. Λοιπόν, είμαστε on the road σήμερα. Όχι. Υπάρχει λόγος. Δεν βουτήξαμε την ιδέα του Retropolis. Ναι, Retroriders. Δεν κάνουμε τα ίδια. Retroriders Original υπάρχουν και θα τα βλέπετε. Εμείς απλώς είχαμε μια υποχρέωση. Ναι, μια υποχρέωση. Να την κάνουμε στο τέλος του βίντεο. Και να μην πάει. Υποχρέωση. Γιατί γουστάρουμε το. Γουστάρουμε. Ναι, δεν είναι υποχρέωση. Δεν το είπα σωστά, έχεις δίκιο. Βήκαμε στο Joyctel. Είμαστε στο Joyctel και πάμε. Και πάμε βόλτα. Ωστόσο, ας κάνουμε και ένα vlog να μην... Μην σας αφήσουμε έτσι. Ναι. Ναι. Έτσι. Θα κάνουμε ένα vlogάκι έτσι ζόρικο, να γουστάρετε. Μέσα από τα μάξι. Δεν έχουμε καλό φωτισμό, μόνο αυτό θέλω να μας το συγχωρήσετε όλο το αυτό το θέμα. Τι πατέντα έχουμε κάνει, παιδιά, για να βγει το βίντεο. Ο Μίτσος τώρα δεν είναι θαύμα, το πώς βλέπει να οδηγήσει έτσι όπως τα έχω δέσει εγώ και για να μην κουνιέται η κάμερα κτλ. Είναι το χάτ μου, είναι πολύ μικρό. Ναι, κάτι μικρόφωνα πρέπει να το την άλλη. Έχω βάλει μονοτικές ταινίες να σταθεροποιεί την κάμερα έτσι ώστε να μην κουνιέται. Από κάτω από την κάμερα έχω βάλει ένα κουτί. Χαμό! Λοιπόν, τώρα ξέρει, Μακί, θα σου γράψουν από κάτω. Φίλε, υπάρχει αυτό εδώ πέρα και κλείνω. Και λύνει το πρόβλημά σου. Λύνει το πρόβλημά σου. Ναι, αφού έχω κάνει το βίντεο εγώ, τώρα μου το λένε. Λες και να ξανακάνω. Τώρα με σταμάξει, τι να κάνουμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Ακαλά, μίλαμε ποτέ, γιατί μπορεί να ξανατύχει. Και άλλη τέτοια εκδρομή. Και άλλη τέτοια εκδρομή, ναι. Λοιπόν, η φάση είναι ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό κέφι και σε πάρα πολύ καλό mood, οπότε άστο, θα το βγάλουμε. Για πες το θέμα. Λοιπόν, το θέμα είναι πράγματα τα οποία μας έχουν λείψει στο gaming κομμάτι, έτσι. Είναι μια retro vlog στην ουσία, δηλαδή θα πούμε κάποια πραγματάκια που τα είχαμε παλιά, τώρα δεν υπάρχουν σε τέτοιο βαθμό, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θέλουμε να γυρίσουν κιόλας. Όχι, απλά μας έχουν λείψει. Μας έχουν λείψει, ρε παιδί μου, σαν gamers. Στην ουσία είναι ένα νοσταλγικό, όχι ρετρο. Νοσταλγικό είναι. Νοσταλγικό. Νοσταλγία, σε ένα βίντεο νοσταλγία. Ναι, νοσταλγικό είναι, μπράβο. Πώς θα αρχίσει. Άλλα, ξεκίνησε, ρε. Πούσε πίσω και σε αυτήν να μιλήσει πολύ. Ωραία, λοιπόν, εγώ, εμένα αυτό που μου έχει λείψει και θα ήθελα να ξαναβγεί. Εντάξει, τέλος πάντων, μου έχουν λείψει τα οφάδικα. Τα οφάδικα, ε. Και εμένα, φίλε, πολύ. Ναι, ρε, φίλε, εγώ. Και εμένα μου έχουν λείψει πάρα πολύ αυτές οι τρύπες που έπαιρνες και έπαιζες. Εγώ στην Γλυφάδα που μένω είχαμε δύο, τη Λίνα, το αυτό και ονομαστό. Εκεί έπαιξα πρώτη φορά virtual, πώς είναι το sniper, virtual scope. Ναι, ναι, ναι. Το virtual scope, virtual fight, όλα αυτά. Και ένα, το number one που ήταν κάτω στο A και έπαιξε και πιλιάδα. Εγώ φίλε, εγώ με αυτόν είχαμε τον Άρη, έτσι λέγονταν. Ο Άρης και η Μάνιξ. Ο Άρης, η Μάνιξ και λίγο πιο μακριά. Ναι, Περιστέρη. Η Μάνιξ ήταν. Λίγο πιο μακριά η Σπέκτρα. Η Σπέκτρα, ναι, καλά, εντάξει, δεν πήγαινε. Πιο πολύ μιλιάρδο είχε εκεί που αλλάζαμε. Αλλά. Είχε ηλεκτρονικά για εκεί. Στη Σπέκτρα. Στη Σπέκτρα. Ρε Μάνιξ, η Σπέκτρα ήταν μακριά η Σπέκτρα. Η Σπέκτρα και η Τέτρι ήταν δίπλα, δεν κάνω λάθος. Η Τέτρι, αλλά δεν πήγαινα σε αυτές γιατί και δεν γούσταρα και δεν ήταν τη γειτονιά μου. Ενώ αυτέ που λέω τώρα, εκεί σύγχναζε γιατί ήταν τη γειτονιά μου. Η Μάνιξ είχαμε λιώσει έτσι. Γιατί Μάνιξ, δεν μα αφήνανε. Η Μάνιξ ήταν αλελεπτήκ μπαγάζι. Δηλαδή, ό,τι προλάβει κάνει γιατί θα μπουν οι μπάτσε μέσα για να γίνουν. Σε τέτοια φάση. Και ήταν παιδιά πραγματικά τρύπα η Μάνιξ εκεί πέρα. Πραγματικά τρύπα. Πολύ μικρό. Ενώ ο Άρης ήταν τεράστιο. Ναι, ο Άρης ήταν μεγάλο, ήταν επίσημο. Δεν μπορεί να μπει μέσα εκεί πέρα μόνο σου. Όχι, όχι, μόνο με συνοδεία γονιού. Γιατί μεταξύ μέχρι να ενηλικιωθεί, δεν σε αφήνει να μπει. Και μόνο μετά το γυμνάσιο. Κάποιο. Εγώ δεν μα αφήνανε. Δεν αφήνανε. Γι' αυτό σου λέω. Στη Μάνιξ, εκεί που λέμε που ήταν μαγαζί μυστήριο τρένο, αυτό ήταν αλήθεια. Αυτό μα έλεγε παιδιά, παίρνετε δύο παιχνίδια και δρόμο. Μην έχουμε πρόβλημα. Δεν πνευσίματα, ναι. Και κοίτα, φίλε, έπαιζε δίπλα τύπο. Θυμάμαι, είχα πάει με τον πατέρα μου. Και έχει μπει πιτσιρίκι μέσα και παίζει. Πιτσιρίκι. Να ήταν τώρα δεύτερα γυμνασίου, τρίτη. Εγώ ήμουν πιο μικρό φυσικά. Δημοτικό, δημοτικού, ή να πήγαινα και εγώ πρώτη γυμνασίου. Και μπαίνει μπάτσο μέσα, φίλε. Δεν ξέρω, καρφωτή έγινε από τη μάνα του. Γιατί πρέπει να χάλαγε λεφτά το πιτσιρίκι εκεί πέρα. Πού τον έκανε, που τον έβρισε και εκεί ήταν. Είχε ξεσκίσει το τόκι, θυμάμαι αυτό τότε. Το είχε ρημάξει.
και μπαίνουν μαλάκα μέσα μπάτσι, κλείνει το μαγαζί, μας βγάζουν όλους έξω και τον πήρα σηκωτώ αυτόν. Άντε τώρα να... η μάνα του τον είχε φέρει νομίζω. Έχω δει, είμαι μπροστά σε τέτοιο σκηνικό σου. Πολύ ντρόπι. Καλά, θα, άμα το είχε κάνει αυτό η μάνα, θα είχα γίνει. Λέει, η γη να με καταπιεί. Ναι, ειδικά. Ρε φίλε, αν δεν κάνω λάθος, είμαι σίγουρος ότι ήταν η μάνα του, γιατί θυμάμαι ότι είχε έρθει αυτή και φώναζε και έβριζε απ' έξω. Ναι. Ήταν η μάνα του, αυτή το είχε κάνει. Απλά τώρα ξέρεις όσο το θυμάμαι και το σκέφτομαι, τι μου έρχονται οι εικόνες και βρίσκω άκρη πώς είχε γίνει. Έτσι. Λοιπόν, και εκτός αυτό για τα φάδικα, να σε καταλήξει πολύ γενικά. Μήπως θέλεις να πεις τίποτα εσύ, κάτι άλλο. Για τη Manix ήθελα να πω, δηλαδή Mortal Kombat, full Mortal Kombat. Metal Slug. Το Metal Slug και αυτός είχε το Metal Slug, μόνο αυτός το είχε το Metal Slug. Το Metal Slug το ρημάζαμε από πολύ δύσκολο ρε που είσαι. Και ο άλλος είχε το Super Street Fighter που το είχαμε αναφέρει και στο παλιότερο βίντεο με το Μάκη για τα αγαπημένα. Θυμάμαι κάποιος είχε τερματίσει ο Street Fighter φίλε στον Άρη. Είχε γίνει τη πουτάνα μέσα. Είχαν μαζευτεί λες και έπαιζε συναυλία κάποιο. Και εγώ είχα φτάσει ψηλά στον Άρη. Αφού πότε πήγαινα. Ναι, καλά, εντάξει, όταν το τερμάτισε αυτό όμω με λέγανε έγινε με το Βέγκα θυμάμαι το τερμάτισε άστεγο. Σα πήγε τον Άσο απέναντι. Θα μου ξέρει πώ ακούγεται. Γιατί εγώ έχω φτάσει μακριά στον Άρη. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, Mortal Kombat, Metal Slug στη Manix, κλείνω ποδοσφαιράκι και γαλλικό μπιλιάρδο. Και γαλλικό μπιλιάρδο, φίλε, κόλατο. Γαλλικό μπιλιάρδο, ναι, και εμείς δεν παίζαμε αμερικάνικο. Γιατί τι. Γαλλικό. Είμαστε κουδουνιάρδε λιγάκι. Όχι, ρε φίλε, να σου πω γιατί δεν έπαιζε αμερικάνικο. Γιατί στο αμερικάνικο ο καθένα βάλαγε μία και την έβαζε κατά λάθο και μέτραγε. Ενώ μετά που το κάναμε δηλωτό, δεν του άρεσε και πολύ το δηλωτό. Όχι, του λέγα θα βάλει την κόκκινη σε ποια τρύπα. Δήλωσε μου σε ποια τρύπα. Δεν το άρεσε μετά γιατί δεν την έβαζε εκεί. Επόμενο θέμα, μιλάς εσύ, είπες. Εγώ είπα πρώτος. Α, είπες εσύ πρώτος, οπότε λέει ο Μίτσος. Λοιπόν, εμένα, ο παιδιά μου έχουν λείψει πάρα πολύ τα demos. Τα demos όμως που έρχονταν με την κονσόλα σου. Μας ναι. Πλαίσεις, ναι. Και στο 2. Γιατί πολλές φορές δεν είχαμε και κανένα παιχνίδι της προκοπής. Δεν αγοράζαμε κανένα παιχνίδι μαζί με την κονσόλα. Πρέπει να μιλήσει και την κονσόλα δηλαδή. Και στο PlayStation 3 έχει demo. Ναι. Στο 4 τα κόψανε. Και άρχιζες και έπαιζες τα demo μέχρι τις αθλήσεις. Αφού φάτε, εγώ πριν σπάσω την κονσόλα, πριν την τσιπάρω το PlayStation 1, είχα λιώσει τα demo αν θυμάσαι. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια, ό,τι μάθαμε τα καλά, τα είχαμε μάθει στα demo. Καταρχήν πριν πάρεις εσύ την κονσόλα το PlayStation 1, θυμάμαι πήραμε το περιοδικό το PlayStation και δίνει δώρο το demo. Full demo. Και είχαμε καμιά 20 demo. Ή όταν είχε βγει το Γιάρος, αυτό το. Γιάρος. Που βάζανε μέσα χρήστες και καλά που τα σκάνανε. Κάνανε παιχνιδάκια. Αυτό ήταν για να προγραμματίζεις παιχνιδάκια χρήστες. Είχα παίξει ένα ποδοσφαιράκι εκεί πέρα, φίλε, που το δείχνει και καλά από πάνω σε φάση. Το θυμάμαι σε περιοδικό αυτό. Σε φάση κικόφα, ας πούμε, αλλά ήταν. Πώς ήταν το manager παλιά που τα είχε με κουμπίδες. Ναι. Έτσι έπαιζε, ξέρω εγώ, με κουμπίδες. Και άλλα τη είχε τη ομάδα λάθος τελείως. Χειρότερες και από πρώτα. Ναι. Μιλάζει ότι έλεγε Λούσβιο. Πες όμως αυτό που μου έλεγες που σου έρθει το demo με το VR. Λογικό είναι. Αυτό. Μου demo δηλαδή που θέλουν αυτοί που τους λείπουν τα demo. Γιατί εντάξει, μου καίγεται και πάρα πολύ. Εντάξει, μου λείπουν ρε παιδί. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι όμως ότι χρειάζεται κάποιος στην αρχική του κονσόλα με το που την παίρνει δύο πραγματάκια έτσι να πάρει και μερικές προτάσεις. Γιατί τα demo χρειάζονται. Γιατί δεν τα βάζουμε πλέον. Γιατί είναι ψηφιακά όλα. Γιατί μπορεί να τα κατεβάσει ψηφιακά. Άσχετο ότι πλέον δεν υπάρχουν και πολλά demo. Όχι, δεν υπάρχουν. Δηλαδή δύσκολα θα βρει demo που παιχνίδι. Το κόντε μου όριζε demo. Είχε μέτα. Όχι, δεν είχε. Έστω τα 15 λεπτά. Συνήθως βάζουν. Συνήθως βάζουν ένα demo και καλά, το οποίο παίζει μέχρι ένα ορισμένο σημείο και σου λέει: αν θες να παίξεις τώρα το υπόλοιπο, ξεκλείδωσε το και πλήρωσε. Είχα trial. Ναι. Με το VR μου είχαν στείλει μαζί και demo. Αλλά δυστυχώς το demo ήταν χαλασμένο. Και μου ήρθε να πάρω το demo και να το φέρω στο σβέρκο του αυθενού που μου πούλησε το VR. Δηλαδή. Μα είναι το ρε φίλε. Αλλά θα μου πεις τι φταίει κι αυτός. Καλά, αυτό δεν φταίει, το παιδί δεν το είχε ανοίξει. Να πας στη ζώνη στα γραφεία, να το πιέσεις από την ατάρε. Να το πετάξεις από τα μούτσα. Σούρικε, ναι, κατευθείαν. Παμ, δόξα πατρί.
Ωραία, εντάξει, βλέπω δεν είχατε μεγάλο. Δεν ψήθηκατε πολύ για τα demos. Πείτε άλλο. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, λείπουν τα demos. Η αλήθεια είναι εμένα μου λείπουν. Α πούμε στο VR, εντάξει. Όσο το, VR είναι και ένα πράγμα που χρειάζεται demo, έτσι. Να βλέπουμε ναι, γιατί. Για να δει. Να λίγο σαν τεχνολογία να δει. Βοήθησε λίγο σε κάποια πράγματα που ήθελα να δω. Α πούμε στο Here They Lie που είχα πάθει μεγάλο hype με αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Mm. Το είδα στο demo. Και ήταν μάπα, δεν μου άρεσε τόσο πολύ τελικά. Μάπα. Μάπα δεν ήταν μάπα που λέμε, αλλά εννοώ. Είπασες δηλαδή. Ναι. Αν το παίξεις αυτό λογικά σκέτο, γιατί φαίνεται καλό, μεγάλη ατμόσφαιρα. Αλλά στο VR να το παίξεις, θα σου φύγει ο πόλος. Ναι. Δεν παίζεται. Δηλαδή δεν έχει καλή ανάλυση. Είναι χειρότερη. Είναι και τα κλασικά που έχουν δει. Ναι. Πάντω το θέμα που δώσανε για το The Last Guardian ήταν φοβερό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το ευχαριστήθηκα έστω αυτό το λίγο που παίξαμε. Ήταν πολύ ωραίο. Το Last Guardian όμως ήταν τούμπανο, αλλά δεν ήταν demo stamp. Ήταν ένα δοκιμαστικό. Teaser. Ένα απλά teaser. Ναι, στο demo ρε παιδί μου, αφού και τα demo. Έτσι θα σου τρέχει ένα σαλάκι λίγο και μετά να μείνει με το. Εκεί μα είχαν τρομερή δουλειά, ρε φίλε. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή του λέω, ρε, εσύ στα μάτια του λέω τι έγινε. Βάλανε, δώσανε κανένα πάτσο του λέω και βελτιώσανε το VR. Γιατί μέχρι πρώτη μα του λέω είχαμε στραβωθεί. Δεν μπορούσαμε να δούμε στο. Έχει μεγάλο. Εντάξει, μην αφήσουμε τώρα λέμε το VR. Εντάξει, ναι. Πείτε άλλο. Άλλο, λέει η μαγή. Λοιπόν, εγώ θέλω και μου λείπουν κιόλας και θα ήθελα και να επιστρέψουν. Mm-hmm. Εκεί το πάω, το θέλω, το αρχικό. Τα gaming περιοδικά. Αμέ. Κοίτα, τα ελληνικά gaming. Ναι, τα ελληνικά εννοείται τα ελληνικά. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να είχαμε 10 περιοδικά. Ένα μόνο ρε παιδιά χρειάζεται γιατί. Εγώ θα σου έλεγα δύο. Ένα για PC και ένα με γενική. Για τα PC έχουν σταματήσει. Και αυτά για τα PC. Όλα νομίζω ότι δεν είναι PC Master. Ναι, και αυτά έχουν σταματήσει. Αυτά από ό,τι ξέρω έχουν σταματήσει. Ή θα είναι μόνο εντελεκτικά. Έλα ρε φίλε, δεν το ξέρω. Έτσι ξέρω. Νομίζω ότι έχουν σταματήσει τελείως όλα. Εσύ να σου πω κάτι. Θα ήθελα ένα περιοδικό να βλέπω την ύλη της εβδομάδας, να βλέπω κουφά πράγματα και κουφά παιχνίδια που δεν έχω ψάξει και δεν έχω δει στο YouTube. Πράγματα που δεν διαφημίζονται. Δουλεμένα πράγματα ρε παιδιά. Γιατί ξέρεις τι, όταν βγάζεις ένα περιοδικό. Σε σκαρτάρετε λίγο η ίδια που ναι. Βλέπεις καθημερινά σαβούρα, πολύ σκουπίδι από είδηση. Ναι, βλέπεις πολύ συγκεκριμένες ειδήσεις. Ναι. Και διαβάζεις και ένα άρθρο να πούμε, να γουστάρεις. Ναι. Δεν ξέρω, μου λείπει. Αφιερώματα. Ναι, αφιερώματα που είναι ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή, και εγώ δεν έπαιρνα το. Έπαιρναν λοιπόν εγώ Game Pro και Games όσο έβγαινε το Game Pro και Game Pro, Games, Pixel, εγώ τα τίμαγα δεόντως. Το Pixel δεν το είχα ανακαλύψει, δεν το έπαιρνα. Νομίζω ήταν για υπολογιστές και δεν το έπαιρνα. Αυτό είχα τρελαθεί. Το Pixel δεν το είχα πάρει. Δεν θυμάμαι κάτι, έδινε ένα συντάκι, έδινε, αλλά δεν θυμάμαι τι. Το PC Master θυμάμαι, έδινε CD ολόκληρα από την. Ναι, από το PC Master έχω το πρώτο Hitman που είχε βγει στο PC μόνο. Το Codename 47. Έχασε να πάρει και το Ape το Odyssey, ρε. Δεν είναι και το Ape το Odyssey, με έχει δώσει. Ναι, το είχε δώσει, πολύ παλιά θυμάμαι. Και το Vampire The Masquerade είχα από εκεί άλλη παιχνιδάρα. Κάποια... Είχε δώσει πολύ καλά παιχνίδια το Vampire. Είχε δώσει κάποια στιγμή, έδινε συνήθεια κάθε μήνα παιχνίδια, αναγκαστικά για να ρίξει τη δράκη να αγοράσει το προδικό. Vampire The Masquerade, παιδιά, από τα καλύτερα έτσι RPG-ζοειδή παιχνίδια με Vampire και τέτοια πάρα πολύ καλό. Όχι το 2, το πρώτο. Είμαστε εταιρεία. Ποια εταιρεία είναι το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι. Όχι. Όποιος το θυμάται, ας την πιάσει από κάτω. Λοιπόν, περιοδικά και gaming περιοδικά, ναι, να επιστρέψουν και εγώ συμφωνώ και απαυξάνω. Δεν συγγνώμη. Αλλά δεν ξέρω βέβαια άμα θα έχουν ζήτηση. Ναι. Ρε φίλε, γιατί αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ενώ τους βλέπω όμως ότι παραπονιούνται και οι άλλοι. Ναι, η γενιά μας, η οποία είναι πολύ πιο συρρυκνωμένη πλέον, αυτοί που παίζουν. Γιατί η νέα γενιά δεν διαβάζει. Η νέα γενιά ψάχνει στο ίντερνετ. Ναι. Ψάχνει στο ίντερνετ. Πάντως ωραία θα ήταν να βλέπαμε ένα game και ένα game στο τσάντα. Ναι, όχι αναγκαστικά αυτά. Ένα περιοδικό, με οποιοδήποτε όνομα θέλει. Ναι. Σταμ, συνεχίζεις. Εμένα πάντως παιδιά μου ξέρετε τι άλλο μου λείπει. Μου λείπουν τα ολοκληρωμένα παιχνίδια. Τα ολοκληρωμένα παιχνίδια τα οποία δεν έχουν DLC εννοείς εσύ τώρα. Δεν έχουν DLC. Που έβγαινε για να βγει. Βέβαια. Να σε διακόψω λίγο για να σου πω κάτι. Αυτό το κακό με τα DLC, όχι ότι με ενοχλεί, ναι. Όχι ότι είναι κακό. Εντάξει, βγάζουν πρόσθετο part σε αυτό το παιχνίδι κτλ. Όταν εγώ όμως έπαιξα το Resident το καινούριο, το 7. Μετά από κάποιο καιρό μου βγάλανε DLC. Πες μου τώρα εγώ με τι, πώς και πού να βρω την όρεξη να ξαναμπω στο mood του Resident
που εκείνη τη φάση με έπιασε να το παίξω και το έπαιξα. Πολύ σωστή παρατηρήσή σου. Και μετά από τόσους μήνες να κάτσω να παίξω τώρα το DLC που μου βγάλανε αυτοί. Και συνήθως γι' αυτό δεν ακουμπάω DLC εγώ. Εγώ χίλιες φορές παιδιά προτείνω πάντα να περιμένετε για Complete Edition. Εγώ πάντα αυτό κάνω. Πάντα αυτό κάνω. Δεν τα αγοράζω τα DLC όποτε μου ξανά έρθει όρεξη. Δηλαδή σε όλα τα Dark Souls που έχουν βγάλει τα DLC έχω παίξει μεν το μεν παιχνίδι όταν πρωτοβγήκε. Έτσι. Ναι. Όταν βγήκαν τα DLC δεν τα αγόρασα και περίμενα να πούμε να βγει η τέτοια, η Complete Edition που θα έβγαζε, που τους δίνουν με ωραίο τίτλο. Αλλά εγώ παιδιά τις περισσότερες περιπτώσεις, αν δεν πάρω την Complete Edition, αν παίξω κάποιο παιχνίδι χωρίς τα DLC, θα μείνει εκεί, δεν θα παίξω DLC. Πάντως μου λείπει αυτό ρε παιδί, να βγαίνουν ολοκληρωμένα παιχνίδια. Όχι βέβαια ότι τα παλιά παιχνίδια, γιατί ξέρετε έχουμε πάντα μια ευχάριστη ανάμνηση στο μυαλό μας, ήταν καλά ολοκληρωμένα, δεν είχαν προβλήματα κλπ. Όλα ήταν και broken. Ναι, ναι, έτσι. Γιατί δεν υπήρχε και. Δεν μπορούσε να το πατσάρει όταν το πατσάρει. Αλλά εμένα μου λείπει αυτό, ολοκληρωμένα παιχνίδια απατσάριστα. Ναι, ρε φίλε, αλλά για παράδειγμα τώρα, μιλάμε τώρα και για καλή εταιρεία. Όταν σου βγάζουν το Bloodborne και σου λέει ότι day one θέλει patch, γιατί εμείς με το σταμάτη δοκιμάσαμε με περιέργεια το παιχνίδι χωρίς patch. Και τα όπλα δεν τα βλέπαμε στα χέρια του. Ενώ τα κράταγε ποτέ, δεν τα βλέπαμε ποτέ. Ναι, ναι. Και δεν εμφανίζονταν και άλλα πράγματα. Δεν είναι δικαιολογημένο τώρα όλο αυτό το πράγμα. Όχι, και απλώς έχουμε γίνει εμείς πέτα τεστερς. Αντί να τεστάρουν τα παιχνίδια πριν κυκλοφορήσουν, λόγω ασφιχτικών ημερομηνιών για να βγουν στην αγορά, βγαίνουν χωρίς να γίνει απαραίτητο όλο το πρωτόκολλο με το τεστάρισμα κλπ. Τι είπες τώρα με τον beta testers, θυμάσαι που λέγαμε υπάρχουν τύποι που παίζουν παιχνίδια και πληρώνονται. Μα ο Μπλεζίνσκι λέει έτσι άρχισε. Φαντάσου φίλε. Έτσι άρχισε. Όπου ψόφαγα να την κάνω αυτή τη δουλειά, λέω να παίζω παιχνίδια, αυτό μου αρέσει. Πώς θα γίνει να γίνω να την κάνω αυτή τη δουλειά. Πώς θα γίνει beta testers. Πιστεύω ότι άμα ήμασταν Αμέρικα ή Ιαπωνία σίγουρα θα ήμασταν. Ρε φίλε, είχαμε διαβάσει τώρα πρώτη φορά που πήραμε game προς τα χέρια μας ότι είχαν δημιουργήσει τώρα και βλέπαμε για το Mortal Kombat πώς το πιάνανε, καλά μην φανταστείς δύο-τρεις εικόνες είχε και αυτοί εδώ οι δύο, έδειχνε δύο τύπους τώρα, είναι οι δοκιμαστές του παιχνιδιού. Του λέω ότι δεν είναι δοκιμαστές του παιχνιδιού, διάβασε παρακάτω και εξηγούσε ότι το δοκιμάζανε και άμα πετυχαίνανε πρόβλημα, εξηγούσανε και το... Τι λες, του λέω ρε μαλάκα, ρε Γιάννη, χαμός. Υπάρχει τέτοιο πράγμα! Πω, φίλε! Και δεν είμαστε μόνο εμείς, πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ. Μπέτα τέστερς τώρα. Μπέτα τέστερς τώρα. Τώρα βασικά πλέον μπέτα τέστερς είμαστε όλοι μας. Ναι, καλά. Και από αυτό λίγο πολύ. Μπαίνουν δεν πληρωνόμαστε. Μπαίνουν στην κοινότητα. Ναι, κανονικά. Μπαίνουν στην κοινότητα μετά, αυτοί βλέπουν που είναι το πρόβλημα και σου λένε καμία στερεά. Και με τα early access που υπάρχουν. Μα μπέτα τέστερς. Τέλος πάντων. Αυτό. Λοιπόν, εμένα μου έχει λείψει το plug and play. Πες τα ρε μάγκη. Δηλαδή, βάζεις, ανοίγεις την κονσόλα σου, έχεις συνδέσει τα καλώδια σου, ξεκινάς και παίζεις. Με το που βάζεις τώρα την κονσόλα και την ανοίγεις, βάζεις το δίσκο. Θα φτάσει το πατσάκι, θα φτάσει το... Update για νέο... Ναι, τι θέλεις. Παίρνεις μια κονσόλα. Update, 3,70. Τι καινούργια κονσόλα ρε φίλε, εδώ βάζεις το παιχνίδι και με το που το βάζεις σου λέει να κάνει update το παιχνίδι, να κάνει update την κονσόλα και τι γίνεται όλα την ίδια, πώς το γίνεται όλο αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί, για σκέψου για το Xbox One πόση ώρα περιμέναμε Μάκη. Πω για το Xbox One. Πόση ώρα περιμέναμε αφού είχαμε το... Τουλάχιστον το PlayStation έχει να μπορείς να παίξεις άμεσα με το που κάνεις την στάλη, σχεδόν σχετικά άμεσα. Στο Xbox το δικό του. Άμα δεν κατεβάσεις το να το βάλουμε μία σβέλτη του λέω να το δούμε, γιατί και έρθει σπίτι μου και τα λοιπά. Αυτό το σβέλτο το ξεχνάμε παιδιά. Ποιο σβέλτο μάλλον. Το άφησα ρε, το άφησα. Κάτσε να φτιάξω λίγο και την κάμερα. Ναι. Το άφησα, δεν γινόταν, ξέρω που λέω άστο να γίνει έτσι γρήγορη σύνδεση εσύ, γιατί άμα πάω σπίτι μου θα γίνει τέτοιο, τότε δεν είχα βάλει και DSL. Ναι. Δηλαδή αυτό με στο Witcher, που εντάξει τα παιδιά οι Πολωνοί βάλανε patch, ξαναπατσάραν το παιχνίδι, κατέφτιαξε και λίγο, αλλά δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν μπορεί να κάθε φορά να έχει πατσάρα και να έχει καινούργιο patch. Εμένα με κουράζει αφάνταστα. Ρε φίλε, όταν πήρα το Doom, που δεν άρχισα πολύ να το πάρω από τότε που βγήκε έτσι, έπαιξε και γρήγορα η τιμή του στο Doom. Επειδή ήθελα και να παίξω και μετά να παίξω και λίγο online, να δω τι παίζει ρε παιδί μου το online του. Είχε 40 GB update. Δεν μπορούσα να μπω λίγο στο online και το άφηνα. Και άλλα παιχνίδια. Να θυμηθώ κάτι Halo Master Chief Collection που
κάνανε και day one patch 25 γίγκα. Ναι. Να έχεις και καμιά σύνδεση Klein Mine. Ναι. 10 χρόνια να κατεβάσει. Ναι, άστα να πάνε. Και το Horizon είχε μεγάλο patch. Όταν ήθελα να αυτό, πάνε, αυτό είναι πράγμα που θέλω να επανέλθει. Το κάνει με Nintendo μέχρι το σημείο. Είναι λέει plug and play. Στο τέτοιο να σου πω αυτό το καινούριο, ας πούμε, το Zelda που παίξες ή το Mario. Έχει ελάχιστα updates, patch, αλλά είναι πολύ μικρά. Ναι, το πλαίσιο είναι μεγάλα, δηλαδή είναι πολύ, πολύ μικρά πατσάκια. Αλλά το κάνει ως γι' αυτό, το κάνει ως ένα σημείο. Αλλά αναγκαστικά νομίζω ότι θα γίνει και στην τέτοια. Θα σου πω κάτι, το PlayStation τώρα που έχω δει, δεν ξέρω, το πέρα ήταν εκτό Xbox τελικά. Σου λέει παίξω χωρίς να έχει κατεβάσει ακόμα το pass. Τη αφήνει μέχρι κάποιο σημείο που έχει κάνει install να αρχίσει. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή στο Xbox, αν πρέπει να περιμένει να τελειώσει όλο και λοιπά. Στο... Α, στο Xbox δεν έχει τέτοιο. Πρέπει να περιμένει να τελειώσει όλο. Να περιμένει να τελειώσει όλο. Και να έχει και χάλια σύνδεση, είπε εντάξει, έχουμε 50. Να έχει καμιά 4. Ξέρει τι. Ούτε με έτσι. Ούτε με έτσι. Σταμάτη να σου πει εδώ πέρα. Τράβαγα, ρε φίλε. Περισσότερο. Αν το πιστεύει ότι τα περισσότερα που μα βλέπουν τώρα δεν νομίζω ότι έχουν 50. Οι περισσότεροι θα έχουν μια απλή σύνδεση. Εγώ καταρχήν με την παλιά τη σύνδεση. Άρα δεν πάει να φτιάχνει άλλο βίντεο 1080 να μα ευχαριστήσει. Δεν μπορεί να φτιάξει το 1080. Όλο. Άντε το μεγαλύτερο ήταν στο 720p και εκεί είσαι. Δεν μπορούσα να βάλω παραπάνω. Ή ξέρω εγώ από ορισμένοι που βάζουν 4K. Και είναι και Έλληνες. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλοί που έχουν 50 για να δουν 4K το βίντεο, ας πούμε. Δεν είναι και πολλοί που έχουν τηλεόραση. Και ξέρει το 4K. Ναι, καλά, σίγουρα. Αλλά πες ότι ο άλλος μπορεί να έχει. Εγώ μπορεί να είχα, ας πούμε, εκείνη τη φάση. Μπορεί να μου τη δίδωνε και να έπαιρνε με τηλεόραση, δεν θα είχα σύνδεση. Και δεν μπορούσα να βάλω λόγω του ότι δεν παίρναγε καφάω απ' έξω και κοντά. Μετά που βάλανε, ευτυχώς φίλε που βάλανε, έστρωσε. Καλά, τα μεγάλη που είναι και για εμάς για τα upload και τα βίντεο. Ναι, ιδιαίτερα με μένα, γιατί συνήθως στο δικό μου το σπίτι γίνονται τα περισσότερα. Μένουν εκεί, τα φτιάχνω εγώ και τα ανέβασμα. Ναι. Και πρέπει να τα ανεβάσω εγώ. Θυμάσαι που το βάζα σήμερα για να ανέβει μεθαύριο. Ναι. Όλη μέρα ανέβασε. Στάμω για πες. Λοιπόν. Πες μας κάτι καλό έτσι να με ισοπεδώσεις. Να σε ισοπεδώσω έτσι. Λοιπόν. Να βγούμε από το παράθυρο και να κάνουμε μετό. Λοιπόν, στο επόμενο έτσι που θέλω, που μου έχει υψηλό λήψη, εντάξει δεν βγαίνουν πλέον έτσι τέτοια παιχνίδια, να μου λείπει, να βάζεις το όνομά σου σε high score. Σε high score, να έχεις high score και να βάλεις το όνομά σου, ξέρω, αλφα, 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 ξέρω. Τι έβαζε, τι έβαζε. Καλά, στις αρχές αλφα, αλφα, γιατί βαριώσουν, αλλά τις περισσότερες φορές ήθελα να το βλέπω. Αν έχεις και την πίκρα που έχεις χάσει, ξέρω, εγώ, στο διάλογο, πάνω, αλφα, αλφα, αλφα. Έβαζα STM και καλά, στάμος, ας πούμε, στάμ. Ναι, εγώ έβαζα συνήθως God, G-O-D. Εγώ έβαζα Mac. Μακ. Ναι. Μακ. Είναι πολύ απλό. Πρωτότυπο. αλλά πείτε την αλήθεια, όλοι πολλές φορές το έχουμε βάλει το αλφα. Ο άπειρες. Ναι, άμα θες να ξεμπλέξεις γρήγορα να πούμε γιατί έχεις χάσει και έχεις τραγουδίσει. Για να βάλεις το επόμενο πεντάρικο. Και έτσι και καλά, όπως είχε παλιά, πώς ήταν, ξέρω εγώ, στην αριθμητική που λέει εκεί στο πιλίκο, ξέρω εγώ, που είχε και αλφα και πάνω ένα αλφα βήτα μικρό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ξέρεις που το ξανάζησα πιο παιχνίδι πρόσφατα, το ξανάζεις αυτό. Στο Yakuza, το Zero, έχει αίθουσες σε Sega Arcades. Και μπορείς και παίζεις κανονικά. Έχει τα παιχνιδάκια, Outrun. Έχει. Κανονικά δηλαδή. Και παίζεις με high score και τέτοια. Και παίζεις Outrun κανονικά. Δεν θυμάμαι τώρα τα λαχνίδια που έχει. Γι' αυτό σ' άρεσε τόσο πολύ το Yakuza. Ήταν τρέλα, με είχε τρελάνει. Για να μην παίξει το καινούριο, το παίξει τώρα το 6. Αφού πρέπει να παίξει όλα από τη σειρά. Έχω παίξει το 0 και το 1. Τώρα βγαίνει το 2 Remaster. Ναι. Και μάλλον αναγκαστικά δεν νομίζω να τα βγάλουν καλά, αλλά το 3, το 4 και το 5 θα τα παίξω HD Collection στο PlayStation 3. 3. Και να πάω στο 6. Εντάξει, και άμα έπαιζα Outrun και λοιπά και έπαιζα αρχικά και τέτοια. Φοβερή νοσταλγία. Outrun the Europa. Ναι. Εγώ να σου πω, ξέρεις τι μου έχει λείψει. Για πες. Και έχω ιστορία να σου πω πάνω σε αυτό που θα πω τώρα. Ρίξτε. Θυμάστε στα παλιά τα βιβλιαράκια, στα manuals, υπήρχαν πίσω hotline γραμμή τηλεφωνική για tips. Και σου έλεγε πάρε τηλέφωνο, Αγγλία βέβαια και Ελλάδα, και σου έλεγε πάρε τηλέφωνο εδώ σε αυτή τη γραμμή και θα μάθετε, να μάθετε tips και τέτοια. Έχω πάρει ιστορία. Παίζω Alone in the Dark στο PlayStation 1. Ποιο Alone in the Dark ήταν, ε? Δεν θυμάμαι ρε φίλε. Από τα σάπια τα παλιά, ε. Ναι. Είναι με ένα, mansion και είσαι απ' έξω και προσπαθεί να μπει μέσα. Κατάλαβα. Εγώ δεν καταλάβαινα την τύφλα μου πριν από μέσα. Και είχα πάει τώρα στο χωριό και είχα εφοδιαστεί με τηλεκάρτα
και έπρεπε να πάω περπατήσω μέσα από κάτι χωράφια και κάτι γαϊδουρόγκαθα ή κάτι τέτοια, να πάω στο τηλεφωνικό θάλαμο στην άλλη άκρη του χωριού να πάρω τηλέφωνο για να δω πως το διάλογο θα περάσει τη χαμένη την πίστα. Θυμάμαι ότι πήρα, νομίζω ότι έκανα λάθος, ότι είχα βάλει τον κωδικό μπροστά της χώρας, ότι είχα βάλει, δεν μου βγαίνει με τίποτα τι να κάνω, θέλω να τα παράτησα. Αλλά μου γούσταρα ρε που υπήρχε, γιατί είχε και ωραίες φωτογραφίες από πίσω. Ρε φίλε, εγώ δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με αυτό, δηλαδή το έβλεπα ότι υπήρχε και καλά να πάρεις τηλέφωνο και άμα γουστάρεις, αλλά λέω είναι Αγγλία. Ναι, οπότε λέω τι να κάνω σχολείο, θα χαλάσω με ένα κάρο λεφτά. Καταρχήν η κάρτα να βάζει, δεν την τρώγε στο δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω, τώρα μικρό φαντάζομαι τώρα ούτε θα είχα σκεφτεί εγώ. Θα λέω εντάξει, θα πάρω μια τηλεκάρτα, μπορεί να την είχα τζουρνέψει κιόλα και από καμιά γιαγιά, μαμά κλπ. Οπότε δεν με νοιάζει πολύ μεγάλο. Αλλά ναι, σίγουρα. Έτσι. Ωραία να κάνω. Αυτό είναι δικό σου προσωπικό. Γιατί προσωπικό ήταν και δεν ιστορία το... προσωπικό. Δεν το είχα δηλαδή. Όπα, δεν είχα, το έχω κάνει δηλαδή. Λοιπόν, άλλο να πω ένα τελευταίο εγώ ή έχει αυτή και άλλα γεσίλια. Πες, πες για να δούμε άμα τελευταίο. Α, ωραία, λοιπόν. Γιατί δεν σας βλέπω ζωή τους γι' αυτό. Πες ρε. Δεν θα κάνουμε να παίξουμε μπάλα, ρε, μου σταμάτησε. Θες να φας καμία κουνιά στα μούτρα τώρα. Σταμάτα ρε. Κάνα χαστούκι αριστοκρατικό. Ηρεμία. Κάνα χαστούκι αριστοκρατικό. Λοιπόν, εμένα μου έχει λείψει, παιδιά. Κοίταξε να δεις, μου έχει λείψει. Το split screen καταρχήν. Ωραία. Γιατί το λέω, υπάρχει ακόμα σε πολύ. Πάρα πολύ λίγα παιχνίδια. Το local, στο, ναι, ναι. Στο καναπέ. Στη νέα γενιά δεν υπάρχει καθόλου νομίζω αυτό το πράγμα. Υπάρχει ελάχιστα. Ελάχιστα που. Mario Kart. Στο Switch, αυτό πήγα σου πει τώρα. Mario Kart, θα σου λέω. Εδώ στο Halo 5, ρε φίλε, δεν το αφαιρέσαν. Στο Halo 5 που ήταν το παιχνίδι που ήταν must για το split screen. Επίσης εγώ θυμάμαι επικές στιγμές με split screen και GoldenEye 64. Για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι το Far Cry 3, ας πούμε στο PlayStation 3 που παίζαμε με το Stab. Ναι. Το είχε και καλά ένα τρόφις να βγάλεις γύρω στις 5-6 αποστολές, θυμάμαι. Μόνες τους ήταν ξεχωριστές αυτές από το παιχνίδι. Ήταν δύσκολες όμως. Να τις βγάλεις με ένα φίλο στο split screen, δεν υπήρχε πρόβλημα. Και έχουμε κάτσει με το Stab και έχουμε καταπιεί τα τραπέζια γιατί όλο κάνουμε. Εν τω μεταξύ να είμαι εγώ με αυτόν για να φωνάζουμε από την άλλη μεριά. Φύγε από εδώ, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Πήγαινε γρήγορα στο 50. Ρε Μάκη, πήγες πρώτος να πούμε με παράτησες και έμεινα πίσω. Γύρνα. Αλλά αυτά όλα, ο ένας δίπλα στον άλλον. Γύρνα. Έπεσα, ξέρω εγώ. Φίλε, το θυμάσαι. Χαμός. Και ξέρεις τώρα. Άρχισα πολύ να φύγω. Με τις σύγχρονες τηλεοράσεις που έχεις μεγάλες. Ναι, ρε φίλε. Ωραίο ρε φίλε. Να ήταν φοβερά. Είναι ωραίο ρε φίλε. Έχεις, μπορεί να δεις άνετα πλέον. Τώρα το 5 άλλο. Και το 6, αν θυμάμαι καλά, είχε. Το θέμα είναι ότι είναι μετρημένα. Ναι, ναι, ναι. Και δεν βγαίνουν με αυτή τη λογική, καταλαβες. Όταν είχες το GoldenEye 64, είχες τετραπλό. Ναι, σε μια οθόνη ναι, τέτοια ναι, παίζαμε τετραπλό, ναι, φίλε. Και σε μια ναι, οθόνη τόση ακριβώς. Ναι, γιατί. Κόστα, θυμάσαι. Ναι. Και το Duke Nukem που είχα εγώ το. Είχα Mario Kart. Όλη αυτή η λογική ήταν φοβερή, νο, κάτι παλιό. Είναι τώρα βέβαια ότι είναι το online. Να πω ένα κουφό τώρα εδώ. Έβλεπα την άλλη φορά το The Dark τη σειρά. Ναι. Γιατί παίζανε split screen. Λέω δεν γίνεται αυτό. Το The Search, ρε. Α, ναι, πώς το λέγα. Το The Search split screen. Και σου λέω καλά, πώς το μας δουλεύουν. Έτσι μου ήρθε να βάρω στο κεφάλι μου στον τοίχο. Αυτοί θέλαν να το βάλουν γιατί η εταιρεία που είχε κάνει το είναι γερμανική. Ναι, θέλανε να το βάλουν, κατά αυτόν το βάλανε. Εντάξει, αλλά ήταν πατατιά αυτό που κάνανε. Πατατιά, γιατί το παιχνίδι αυτό δεν παίζεται. Καταρχήν δεν παίζεται online, δεν παίζεται διπλό. Δεν έβγαζε νόημα ιδιαίτερο που το κάνανε. Τέλος πάντων. Εντάξει, μωρέ, ήταν ένα reference. Ένα reference, ένα easter egg. Ναι. Ένα easter egg. Τέλος πάντων. Τώρα τόσα άλλα παιχνίδια βάλανε ένα που δεν υπάρχει. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι Γερμανοί. Τώρα θέλανε να υποστηρίξουν τη γερμανική αυτή εταιρεία και καλά κάνανε κατά τη γνώμη μου. Γιατί εμείς εδώ βγάζαμε παιχνίδια. Δηλαδή, είχαμε κάποια εταιρεία που έβγαζε κάποιο παιχνίδι και έκανε αυτή την επιτυχία. Γιατί καλά τα πάνε αυτοί. Όχι, είναι λογικό ας πούμε, η γερμανική σειρά να υποστηρίξει γερμανικό στούντιο κλπ. Να προωθήσει. Πιστεύω ότι δεν θα δίνανε σημασία εδώ τα ελληνικά κανάλια να. Οι ελληνικές παραγωγές να. Δεν νομίζω. Εντάξει, άμα είχε όμως κανένα σκηνικό στο οποίο μπορεί να παίζανε κάποιο παιχνιδάκι, μπορεί να το βάζανε για να το δείξουν. Δηλαδή, αν μίλαγε η συγκεκριμένη εταιρεία για τη συγκεκριμένη σειρά. Ναι. Ας πούμε κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Ωραία, παρακάτω. Σας έχει λείψει καθόλου τα μυστικά? Για μυστικά. Σε video game, να υπάρχουν μυστικά ρε, που πρέπει να κάνεις. Και καλή γρίφη μου έχουν λείψει ένα λεπτό. Καλή γρίφη, ναι, και εμένα μου λείψει. Δηλαδή, γρίφους του βεληνικούς, του Resident Evil 1 ή του Silent Hill του πρώτου ή του Resident Evil του 2 ή του. Silent Hill 2. Ή του New Nightmare, το Alone in the Dark, το New Nightmare, yeah, που είχε πολλούς γρίφους και σωστούς γρίφους τώρα. Μιλάμε για ποιότητα γρίφων.
Ναι, μου έχουν λείψει αυτά. Και του Medieval, ας πούμε, που είχε πολύ ωραίους γρίφους. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα λίγο puzzle που είναι, ρε παιδί μου, να έχει λίγο puzzle μέσα. Ναι. Το... τα μυστικά, δηλαδή να σπάσει ένα τοίχο, ξέρω εγώ, και να βρει ένα καινούριο δωμάτιο. Τα κάνουν πλέον πολύ λίγα παιχνίδια. Με τα Dark Souls, αλλά εντάξει, επειδή έχω παίξει όλα τα Dark Souls, δεν μου έχει λείψει. Δεν μπορώ να πω ότι μου έχει λείψει. Λόγω του ότι κάθε χρόνο όλο θα παίξω και κάτι παρόμοιο με τον Dark Souls, ή σαν τον Dark Souls ή τον Dark Souls το ίδιο. Και αυτά έχουν όλα μυστικά. Δηλαδή, σπα τρίχου, κάνει και αόρατου κτλ. Ναι, ναι. Έχει τέτοιο. Και τον Νίο είχε κάτι τείχου που ήταν. Ναι, και τον Νίο. Και τον Εδέμονε. Λοιπόν, κοίταξε να δει, όπω είπα και πριν, γιατί δεν κατάλαβα πριν την ερώτησή σου ή τι σου λείπει τέλο πάντων. Το εξήγησε αργότερα πιο περισσεπτωμένα και ω ξαναλέω και πάλι δεν μου λείπουν εμένα γιατί. Έχει ναι, έχουν Dark Souls. Αυτό. Γίνονται μόνο εκεί. Αλλά γίνονται μόνο εκεί. Ναι, αυτό. Ναι. Εσύ που δεν είσαι τύπο των ναι. Souls παιχνιδιών. Είσαι στα Zelda μόνο, ρε παιδί μου. Όχι, είμαι τύπο των Souls. Περιμένω να βγει τον Dark Souls. Εντάξει, δεν έχει παίξει, δεν ξέρω τι ποια είναι η ιδεολογία σου. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε τον άλλο να μα δει να τα παίξει. Τι θα γίνει δηλαδή. Αυτό το έχω παίξει όλα. Μόνο που τα παίρνει. Αφού περιμένω να βγει τον Dark. Δεν ήξερα, ρε φίλε, συγγνώμη. Συγγνώμη. Τον Dark Souls δεν τα έχει παίξει. Αφού περιμένω να βγει μάστε. Το 2 έχει βγει μαζί, γιατί δεν το παίζει. Θα πάει να πάρει το 2 χωρί να πω στο 1. Ναι, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ του. Δεν μου αρέσει, πάμε να το παίξουμε τη σειρά. Ρε ούστα από εδώ. Κάνε ό,τι θέλει, ρε. Η Σέκα, ρε παιδί μου, σα έχει λείψει. Αυτό πώ μα διέφυγε τελικά. Αυτό πώ μα διέφυγε. Καλά, το έχουμε πει και στα live μα. Ίσως γι' αυτό δεν δώσαμε τόσο πολύ προσοχή. Φυσικά και μα έχει λείψει η Σέκα. Λείπει στι διαφημίσει που έβγαζε, λείπει στα παιχνίδια τα δικά τη. Τη γράψαμε όμως κανονικά κι εμείς και φταίμε. Πώς εγώ το τρίμηνα αυτό πήρα, παιδιά. Εγώ δεν το είχα πάρει. Δυστυχώς δεν το είχα πάρει. Εγώ δεν το είχα πει τότε και στο βίντεο με τον Μάκη. Αποθυμένο το Dreamcast. Πολύ θα ήθελα να δω ένα Dreamcast. Δεν είχα πάρει το Saturn, βέβαια. Έτσι. Πρόσεξε, όταν ήταν να πάρω PlayStation ή Saturn, κοίταγα τότε την αγορά, θυμάμαι. Και έμαθα ότι δεν πήγαινε καθόλου καλά το Dreamcast και όπου πήγαινα μου λέγανε μην ασχοληθεί. Ναι. Δεν θα σταματήσουμε. Εγώ είχα παίξει το Blue Harrier, είχα παίξει το Second Man, λέγονταν ένα με έναν απέφατο που λέγονταν ένα που είχε πάει στην κόλαση. Αυτό ήταν το πρώτο που το Sadman. Sadman. Με ένα καράφλα. Ναι, Sadman. 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 Αυτό που λέει Sadman. Αυτό το είχα παίξει και στο PlayStation. Ναι, μετά βγήκε με τέπκα. Βγήκε με τέπκα. Βγήκε με τέπκα. Βγήκε σαν το Man 1 και 2. Ο Bruce Willis στα παιχνίδια τη έχει λείψει. Μα θυμάσαι, είχε γίνει ολόκληρο θέμα για τον Bruce Willis. Πώ λεγόταν και το παιχνίδι του. Αποκάλυψη Now. Όχι, ρε, αποκάλυψη Now είναι ταινία. Αποκάλυψη Now. Αποκάλυψη. Ναι, αποκάλυψη Now. Αυτό είπε Now και με μπερδεύτηκα. Ού να χαθεί. Το αποκάλυψη. Πολύ ωραίο, φίλε, και πολύ ωραίε ατάκε από τον Bruce Willis. Ναι. Το θυμάμαι πολύ στο PlayStation Magazine. Τα έβαζε. Έχει όλο αυτό το story το back, πώς τον είχαν κάνει rendering κλπ. Ωραίο ήταν. Και νομίζω ότι ήταν έργο αυτό και το βάλανε και σε παιχνίδι. Αλλά τελικά δεν ήταν έργο. Όχι, νομίζω ότι λέω πια πού είναι η ταινία αυτή να τη δούμε. Γιατί το έχει συνηθίσει ενώ είναι move τα ή. Ακριβώς. Αλλά εμείς μιλάμε για τη Sega τώρα. Θέλω μια επιστροφή τη Sega, φίλε, αλλά δεν είναι εφικτή τόσο πολύ. Καταρχήν αυτοί λέει που έχουν τη Sega πλέον δεν είναι οι ίδιοι με τη Sega του τότε. Ναι, εντάξει, ναι, έτσι. Ναι, είναι τελειωμένη υπόθεση. Δεν νομίζω ποτέ μπορεί να επιστρέψει στα μεγαλεία τη. Ναι. Θέλει χρήμα, θέλει άτομα που ξέρουν. Και να σου πω και κάτι. Αν βγάλει κονσόλα και καλά, οι πιστοί και αυτοί που την περιμένουν θα αγοράσουν την κονσόλα. Οι καινούργοι. Πώς θα πιστούνε. Είναι σαν αυτό που σου έλεγα την άλλη φορά με την Atari, ρε παιδί μου, σε ένα live. Που σου λέω, άντε και εντάξει, δεν ξέρουμε την Atari, οπότε ήμασταν μικροί. Και εγώ δεν είχα ποτέ στα χέρια μου, ας πούμε, κονσόλα Atari. Εσύ θα την έπαιρνες με κλειστά μάτια, σου λέει, αύριο Atari έβγαλε κονσόλα, θα την έπαιρνες, ρε φίλε. Δύσκολο πράγμα, πολύ. Έπρεπε να δεις πώς θα πάει η κονσόλα. Έπρεπε να την είχαν συνήθως αυτές τις κονσόλες που ξαναβγαίνουν από τις εταιρείες, πιστεύω ότι θα πρέπει να βάζανε χαμηλή τιμή, να γίνει προσιτή σε όλους. Να ανακοινώσει και κανένα δύο παιχνιδάκια, δύο ωραία τρέιλεράκια, ας πούμε, δικά της, με δικά του παιχνίδια αποκλειστικά για να προωθηθεί και η κονσόλα και κάνεις το σαυρό σου και πας. Απλά ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται, οι κονσόλες δεν μπορούν και όταν βγάζεις μια κονσόλα μια εταιρεία δεν έχει το περιθώριο να δώσει παιχνίδια και να κάνει υπομονή, ας πούμε, ένα χρόνο. Να μην έχει καλές πωλήσεις ένα χρόνο και μετά να δουν οι άλλοι ότι το μηχάνημα αυξήσει και μετράει. Δεν είναι εύκολο να πει σε μια αγορά. Εδώ δεν βλέπετε ολόκληρη Nintendo που βγάλει το Wii U και δεν μπορούσε να πείσει του developers να φτιάξει παιχνίδια για την κονσόλα. Δεν είναι εύκολο να αρχίσει να φτιάξει να βγάλει μια κονσόλα και να πείσει του developers να ασχοληθούν με την κονσόλα. Εκείνη το πρόβλημα. Δεν είναι επειδή θέλει συνεργασίες, θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να πείσει του developers να.
Ναι, δεν προώθησε και σωστά η Nintendo να πουλήσει. Καλά, μην ξαναφέρουμε αυτή το Wii, σου παρακαλώ, έχω κουραστεί να μιλήσω για το Wii. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, έχουμε το Switch τώρα που πάει μια χαρά. Το Switch πάει μια χαρά και ελπίζω να πάει ακόμα καλύτερα για να μπορέσω και εγώ να τη δοκιμάσω κάποια στιγμή. Θα πιστώ τέλος πάντων. Απλά ακόμα δεν έχει μόνο τα παιχνίδια που θέλω εγώ να παίξω. Κάποια στιγμή θα βγάλει τίτλους αβέρτα. Δεν θα έχω πρόβλημα να την αγοράσω για να την ευχαριστηθώ. Καταλαβαίνεις. Γιατί εσύ τώρα τα παίζεις, περιμένεις. Και ξέρουμε όλοι τώρα τι περιμένω εγώ. Ξέρουμε, Μάκη. Περιμένω το Metroid. Οπότε όταν πάρω εγώ το σκέψη το Switch σε κάποια φάση, θα έχω το Zelda να παίξω. Θα έχω να παίξω το Mario, Odyssey. Θα έχω να παίξω το Metroid. Θα έχω να παίξω το Metroid. Θα έχουν δει και 2-3 άλλα τα οποία. Μπαγιονέτα. Δηλαδή θα έχω παιχνίδια να περιμένω και θα τα έχω εκείνη την ώρα. Δεν θα περιμένω καιρό να βγουν. Καλά, εντάξει, δεν καταλάβε. Δεν έχει όμως γίνεται. Δεν είναι και η μοναδική σου κονσόλα. Όχι, δεν είναι η μοναδική σου κονσόλα. Όσο περιμένει να βγει, παίζει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι περιμένει να ξυπνήσει, κάθε στο καναπέ. Άντε, δεν το βάζει το Metroid να παίξω. Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει, σίγουρα. Καταλαβαίνω να παίξω μερικές φορές. Σκέφτομαι και αυτό. Ναι, και είναι και άλλο καπέλο αυτό. Δηλαδή, σκέφτομαι και φάση ότι έχω πόσα παιχνίδια για το PlayStation, ας πούμε, που δεν έχω παίξει. Λέω έτσι και πάρω. Άντε, να πάρουμε Xbox που το γουστάρουμε. Λέω για να παίξουμε και backwards compatibility κάποια παιχνίδια που τα έχουμε αφήσει πίσω. Να παίξουμε και κανένα δύο καινούργια που έχει τέλος πάντων. Αλλά λέω, πού θα βρω χρόνο. Θα την πάρω την κονσόλα τώρα το Xbox και να κάθεται. Γιατί έχω δώσει προτεραιότητα στα άλλα με το δικό μου το μυαλό. Και καμιά φορά είναι και φυσικό αναγκαστικό αυτό το πράγμα. Ναι. Λες, όχι, θα παίξω αυτά, αφού τα έχω πάρει πρώτα αυτά. Τι θα παίξω τώρα. Ναι. Και ξεκινάς έτσι. Εντάξει, αν δεν πας για το Xbox One, έχεις ένα Xboxάκι από το ρε φίλε. Αυτοί που έχουν και τις τρεις κονσόλες, και μείνω εγώ από τις δύο. Και τις τρεις κονσόλες. Πώς προλαβαίνουν να παίξουν. Εντάξει, ρε φίλε, δεν γίνεται τώρα. Ή θα καίγονται τα Σαββατοκύριακα. Ρε φίλε, δεν είναι φυσικά δυνατό, δεν γίνεται. Καταρχήν. Βγάλει το έξω το κανάλι, εγώ θα σου πω. Ναι. Τι άλλο, γυναίκες δεν έχουν ρε μαλάκα αυτή τη δεκαετία. Παιδιά, ναι. Παιδιά, εγώ δεν έχω. Εντάξει, αλλά. Άμα βάλεις, ας πούμε, άμα δεν τη δώσει σημασία, πώς θα γίνει δηλαδή, πώς περιμένεις να κάνεις. Όλη τη μέρα είναι καρφωμένοι στην κονσόλα. Δεν δουλεύουνε. Αυτό θέλω να πω. Δεν δουλεύουνε, δηλαδή. Τι ξέρω, πίσω όσο δεν κοιμούνται. Άμα δεν κοιμάσαι, φίλε, δεν τα καταπέμπει. Όχι, δεν μπορεί, φίλε, άμα δεν τα καταπέμπει. Ξέρω, βρίσκουνε χρόνο πάντως, ορισμένοι. Εγώ που έχω και χρόνο κάθε βραδάκι έτσι να παίξω δύο ρίτσες και πάλι δεν προλαβαίνω να κάνω αυτά που θέλω να κάνω. Για παράδειγμα, τώρα παίζω God of War, ας πούμε, και προσπαθώ να το τελειώσω σιγά σιγά να κάνουμε και αυτό το review. Το βίντεο, έτσι πόσο είναι, πάση περιπτώσει, πώς μας φάνηκε κτλ. Και φαίνεται πολύ μεγάλο στο παιχνίδι. Είναι μεγάλο. Σου είπα, το βγάζαμε σύντομα, αλλά δεν το βλέπω. Είναι μεγάλο, είναι εντάξει, και μαγικό, δεν έχει πειράζει τα μυστικά του. Ναι, δεν με πειράζει πια. Θέλω καταρχάς δεν μπορώ να αγχωθώ και να βγει ένα βίντεο. Θέλω πιο πολύ να το τελειώσω, να το ευχαριστηθώ από και μετά να τα πούμε όμορφα και ωραία. Όπως ακριβώς, πρέπει. Ακριβώς. Χωρίς να ενοχλιάζουμε. Χωρίς άγχος. Εντάξει, δεν υπάρχει νόημα τώρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς ένα review καλό είναι ή μια άποψη, ας πούμε, διαφορετική. Γιατί και εγώ καμιά φορά πάω να πάρω, ας πούμε, ένα παιχνίδι το οποίο έχει βγει πριν 6 μήνες. Ωραία. Και μπαίνω να δω τώρα τι review έχουν γίνει, τι έχουν πει. Άρα δεν πάει χαμένο ποτέ, όποτε και να το βγάλεις. Ναι. Και πολλοί σύντομα που το παίξαν θέλουν να δουν και. Ναι, να δουν τη γνώμη και του άλλου. Ναι. Αυτό που νιώσανε για αυτοί το έχουν καταλάβει, το αισθάνθηκε και εσύ. Για να είδω κι εγώ, α πούμε, τι είπε ο άλλο, όπω σου λέγανε τα ίδια. Και ξέροντα που λένε ότι δεν θα επηρεάσουν για να το πάρουν το παιχνίδι, μπορούν να το δουν και πιο σωστά το βίντεο. Ναι. Ακριβώς. Στον δρόμο! Τι ήταν αυτό? Έτσι. We'll be right back.
flashback. Πες το ξανά, πες το ξανά. Πού είσαι ρε Μπιλ, έλα να πεις να κλείσουμε το vlog. Ήρθανε, αυτό μου να πω, ήρθανε.